Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Diet Coaching με τον διαιτολόγο Ευάγγελο Ζουμπανέα, όπου σήμερα καλεσμένος εκπομπής είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς performer της τηλεόρασης, έτσι τον λέω εγώ, δεν το ξέρει, δεν έχουμε ξαναγνωριστεί και είναι και η πρώτη φορά που θα συνομιλήσουμε και θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για όσους παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον Α989. Καλεσμένος λοιπόν σήμερα στην εκπομπή είναι ο Δήμος Βερίκιος. Δήμο, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, σε παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ποτέ δεν πίστευα ότι έχεις τόσο λεπτή σιλουέτα, πραγματικά, διότι πίσω η τηλεόραση παχαίνει. Εσύ πραγματικά όμως είσαι υπόδειγμα ναι, ενός ανθρώπου. Αλλά δεν ξέρεις ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι διαρκώς στη στέρηση. Είναι στερημένο άτομο. Στερημένο άτομο. Αυτό δεν χωράει πολύ μεγάλη κουβέντα να το κουβεντιάσεις με ένα διατροφολόγο, γιατί η στέρηση δεν είναι πιο ότι καλύτερα. Δεν είναι τυχαίο ότι αποδέχτηκα μέσα στην πρόσκληση. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα ανακρίνει ποιον. Πρόσεξε. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, διότι... Να μην σκέφτεσαι σοβαρά. Περίμενε. Όταν αφορά Βερικίου. Άλλο θέλω να σου πω. Διότι πραγματικά πιστεύω ότι θα ήθελα πολύ να μου κάνεις μια συνέντευξη, να κουβεντιάσουμε για το διατροφικό χάος που υπάρχει στην πατρίδα μας. Όμως, εδώ είναι η εκπομπή Diet Coaching, ανακρίνεται ο καλεσμένος, έτσι, οπότε θα εξοπλιστώ με την πανοπλία μου και ξεκινάω όπως με όλους και μου λες τη μέρα σου πώς ξεκινάει και τι τρως ταυτόχρονα και εγώ παράλληλα θα προσπαθήσω να σου κάνω τις δικές μου διατροφικές προτάσεις ώστε να βγεις πιο ισχυρός στην καθημερινότητά σου. Ξυπνάω. Και μου λες παράλληλα και τι τρως και πού υπάρχει άσκηση. Ξυπνάω 5.30 ώρα το πρωί, βάζω ξηρά το ροφή στο στόμα μου μετά τις 5 το απόγευμα. Με πιάνει... γελάτε. Με πιάνει... Μέχρι τις 5 ένα στερητικό σύνδρομο όταν... Ό,τι ώρα φτάσω στο σπίτι, που συνήθως φτάνω μετά τις 12 το βράδυ, αρχίζω να πεινάω μετά τις 8, 7 με 8 το βράδυ. Mm-hmm. Με πιάνει ένα στερητικό σύνδρομο όταν μπαίνω στο σπίτι. Ένα κόμπλεξ να μην κάθομαι ποτέ στο τραπέζι να φάω και να αδειάζω όρθιος στις κατσαρόλες. Μάλιστα. Και να μην με βλέπει κανείς. Ουσιαστικά είμαι τσιπητήρης. Τσιμπάω. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν τρώω, αλλά τρώω. Γυμνάζεσαι παράλληλα? Ναι. Πόσες φορές τη βδομάδα περίπου? Μέχρι πρότινος πήγαινα κάθε μέρα, τώρα το έχω διακόψει για λίγο. Κάθε μέρα μετά την εκπομπή. Νηστικός πάλι? Μια μισή ώρα, ναι, νηστικός. Και συνήθως το κάνω αυτό για να διατηρηθεί, για να μπορώ να είμαι σε φόρμα και την υπόλοιπη ημέρα, να πάρω δύναμη. Δηλαδή τη γυμναστική, το γυμναστήριο το χρησιμοποιώ ως μία βιταμίνη. Βιταμίνες παίρνεις? Κάτι παίρνεις? Κάτι έχω ακούσει. Τίποτα δεν παίρνω. Παίρνω κάτι, πήρα σήμερα δηλαδή μία. Όχι, δεν παίρνω τίποτα. Δεν παίρνεις τίποτα? Δεν είμαι τον... Ό,τι ακούς είναι μύθος. Είναι μύθος. Ωραία. Εγώ σου λέω... Ωραία. Πάμε να χτίσουμε αυτό το... Όμως. Όταν τρώω, το παίρνω. Όταν τρως... Ό,τι φάω την άλλη μέρα φαίνεται στη ζυγαριά. Φαίνεται στη ζυγαριά. Και φαίνεται πολλαπλάσια. Mm-hmm. Ζω ένα δράμα τον τελευταίο μισό αιώνα. Τον τελευταίο μισό αιώνα. Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν που θα χτίσουμε το καινούριο Δήμο Βερίκιο. Μα σήμερα αν το καταφέρεις. Πρόσεξε, εδώ έχεις απέναντί σου ένα γεφύρι της Άρτας. Εντάξει. Πρόσεξε, μ' αρέσουν οι προκλήσεις. Καταρχάς, θέλω να σου εξηγήσω το εξής. Πώς μπορείς και λειτουργείς χωρίς τροφή όλες αυτές τις ώρες? Αν μπορείς να μου το εξηγήσεις. Ναι, θα σου το εξηγήσω. Αν αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο φαντάσου ότι μπει ένας άγριος σκύλος, πραγματικά σήμερα την ώρα που έμπαινα στην πόρτα, να ενημερώσετε, ένας άγριος σκύλος ο οποίος λίγο μου επιτέθηκε. Λοιπόν, βγαίνεις έξω λοιπόν και είναι αυτός ο σκύλος που είναι έξω, έχει μπει μέσα στο στούντιο και αρχίζει και μας γαυγίζει. Μάλιστα. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό τον άγριο σκύλο,
το σώμα μας θα παράγει δύο ορμόνες, την αδρεναλίνη και την κορτιζόλη. Η αδρεναλίνη τι κάνει, ανοίγει τα αγγεία των μυών, προκειμένου να μπορέσει να πάει περισσότερο αίμα στους μυς. Και η κορτιζόλη πάει στο σηκώτη και του λέει: κάνε γλυκονεογένεση, βάλε ζάχαρη στους μυς να μπορέσουν να δουλέψουν. Αν έχεις δει James Bond, πάνε στην πραγματικότητα, πάει ο James Bond να πιάσει τον κακοποιό. Συμφωνούμε. Στην πραγματικότητα πάνε τέσσερις αστυνομικοί να πιάσουν ένα κακοποιό. Όταν λοιπόν κυκλοφορεί αδρεναλίνη και κορτιζόλη στο σώμα, τετραπλασιάζεται σχεδόν η δύναμη του ανθρώπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όμως να μπορέσουμε να παλέψουμε όσο χρειαστεί για την επιβίωσή μας. Όταν όμως τελικά φύγει το σκυλί, γλιτώσαμε και αρχίζουν και πέφτουν τα επίπεδα της αδρεναλίνης και της κορτιζόλης, τότε πραγματικά όλος ο οργανισμός αρχίζει και μπαίνει στη λειτουργία ότι πρέπει να ξαναγεμίσει τις δυνάμεις του. Οπότε πώς λειτουργείς και εσύ με αυτόν τον τρόπο? Ότι μένεις νηστικός πολλές ώρες, ένταση λόγω δουλειάς, αδρεναλίνη, κορτιζόλη, δεν υπάρχει αίσθημα της πείνας και 8 η ώρα που χαλαρώνεις θες να φας τα πάντα. Όντως, όταν χαλαρώνω. Μπράβο. Όμως εδώ, πρόσεξε, θα σου εφιστήσω την προσοχή και θέλω να καταγραφεί η σημερινή εκπομπή. Όταν πας διακοπές, μέσα στις πρώτες 2-3 μέρες θα αρρωστήσεις. Διότι τα επίπεδα της αδρεναλίνης και της κορτιζόλη. Έτσι. Ναι, ξέρω τι έτσι. Λοιπόν. Όταν λοιπόν τα επίπεδα της αδρεναλίνης και της κορτιζόλης πέσουν σε τόσο χαμηλό επίπεδο που είναι το φυσιολογικό, τότε το σώμα δοκιμάζει πια να φτιάξει τις φθορές του, γιατί υπό συνθήκες πίεσης δεν γίνεται καμία λειτουργία. Δεν γίνεται πέψη, δεν γίνεται καμία ανατροφοδότηση σωστή των κυττάρων, δεν παράγονται σωστά οι ορμόνες. Με αποτέλεσμα, εάν ζούμε σε διαρκή υψηλά επίπεδα κορτιζόλης, σταδιακά το ανοσοποιητικό σύστημα έρχεται και καταραίει. Αρχίζουν θέματα, περνάνε πιο εύκολα μικρόβια, λοιμώξεις. Μπορεί να μας πιάσει καλή ώρα τώρα το χειμώνα να, μια λοίμωξη, κάποιος ιός και να μην φεύγει με τίποτα. Και να κρατήσει 2-3 μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καλά κάνεις και γυμνάζεσαι και αυτό σε σώζει, γιατί τα υψηλά επίπεδα αδρεναλίνης και κορτιζόλης που παράγεις κατά τη διάρκεια της μέρας τα καίς στην προπόνηση. Αν δεν κάνεις προπόνηση, εκείνη πραγματικά που θα καταρρεύσει αμέσως ο οργανισμός. Οπότε το σώζεις με λίγο με την άσκηση, γιατί οι μυς χρειάζονται αδρεναλίνη και κορτιζόλη. Στην πραγματικότητα, αν πάω στο γυμναστήριο και κάνω μία έλξη με αυξημένα βάρη, στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή χρειάζομαι ένταση. Είναι μια. Σαν να κάναμε μία μάχη με κάποιον άλλον. Τον σπρώχνουμε, τον τραβάμε. Έτσι. Οπότε. Το βασικό κομμάτι όμως είναι ότι δεν μπορείς διαρκώς να περνάς την ημέρα σου με επίπεδα αδρεναλίνης και κορτιζόλης στο Θεό. Αν σου κάναμε σε ένα μία εξέταση που λένε, ας πούμε, ότι τα επίπεδα της αδρεναλίνης, κορτιζόλης το πρωί είναι, ξέρω εγώ, από 5 μέχρι 15, εσύ έχεις 25-30. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να δούμε πώς μπορεί να διαχειριστεί, διότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει το σώμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τρως από τα έτοιμα. Παίρνεις ενέργεια από τα μελλοντικά χρόνια. Αυτό που λέω. Δεν σε τρελάνω. Είμαι εδώ για να σου πω αυτό που πρέπει να σου πω. Με πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή, μειώνω το προσδόκιμο ζωής. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μειώνω το. Επειδή δεν τρώω. Πρόσεξε. Ναι, και επειδή δεν τρως, αλλά γιατί. Όταν εσύ θα κάτσεις και θα φας αρπαχτά, χωρίς καμία οργάνωση, κάποιες μέρες μπορεί να πάρεις τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεσαι για την αναδόμηση των κυττάρων, τις καταστροφές, τις ημερήσεις. Τι σου συνιστώ. Να πάρω στο χάπι. Όχι, ρε, όχι, όχι, δεν μιλάω για χάπια. Χρειάζεται μια καλύτερη οργάνωση μέσα στη μέρα σου. Το βασικό κομμάτι ότι ναι, μεν έρχεσαι εδώ, βλέπω, ας πούμε, τώρα αυτή είναι μια ώρα χαλάρωσης για σένα. Μέχρι τώρα. Ναι, τώρα έφευγε για γυμναστήριο. Μου στερεί το γυμναστήριο. Σου στερώ το γυμναστήριο, αλλά θα σε βοηθήσω πώς να μπορείς να λειτουργείς. Διότι όταν πας στο γυμναστήριο, είτε πριν είτε μετά, οφείλεις να καλύψεις κάποιες βασικές ανάγκες πρωτεΐνων, διότι την ώρα που κάνεις μια έλξη. Γυμνάζονται εμείς. Οι μυϊκές ίνες, που στην πραγματικότητα είναι πρωτεΐνες, αυτές φουσκώνουν, φουσκώνουν, φουσκώνουν και μετά, αν δεν έρθεις εσύ μέσω της τροφής να δώσεις το κατάλληλο υλικό για να παραμείνουν εκεί που είναι, γυμνάζεσαι χωρίς να έχεις καμία μυϊκή ανάπτυξη. Όταν μου λες ότι κάνεις γυμναστήριο και είναι αυτό που σε σώζει, θα έπρεπε διαφορετικά να είναι μια εντελώς διαφορετική σωματοδομή που έχεις. Και να είσαι πραγματικά, να έχεις περισσότερη γράμμωση, θέλοντας και με ένας άνθρωπος που γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά, εφόσον τρέφεται σωστά, έχει μια διαφορετική σωματοδομή. Εσύ πας, γυμνάζεσαι, στην πραγματικότητα κουράζεις το μυϊκό σύστημα, δεν αναπληρώνεις τις πορές και κάποια στιγμή θα βγει ένας εύκολος τραυματισμός. Μέσα. Πώς είμαστε. Μάγος είσαι. Έτσι. Ήδη έχω τραυματιστεί εδώ και ένα μήνα στο βραχίωνα και. Επειδή δεν με πονάει όλη τη μέρα και με πονάει το βράδυ μαρτυράω. Πρόσεχε.
εμείς οι θεραπευτές κάποιες φορές βλέπουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που πρέπει. Τώρα τι άλλο βλέπεις και δεν πρέπει να το δεις? Πες το, δεν έχω πρόβλημα, πες το. Άλλο για πες μου. Κοίταξε, αν το βρεις, θα σου πω το βρήκες. Όποιο και αν είναι αυτό. Πρόσεξε. Τα υψηλά επίπεδα αδρεναλίνης και κορτιζόλης, παράλληλα, επειδή αναγκάζουν την καρδιά και υπερλειτουργεί, θα αρχίσει σταδιακά να έχει κάποια θέματα με την πίεση. Θα αρχίσει έχω να. Πίνω τρία. Σου είπα, ζω μαζί σου, απλά δεν το ξέρει. Ζω μαζί σου, απλά δεν το ξέρει. Βαγάσα, το πιασε και αυτό. Είπα, ζω μαζί σου, απλά δεν το ξέρει. Δύο DLTM και ένα Νοβάρτη. Εδώ θα πω στον προϊστάμενο τέσσερι συνεχόμενε εκπομπέ με το Δήμο Μπερίγκιο. Δεν μου φτάνουν τα 20 λεπτά. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε. I met a girl in a bar, she was drinking wine. I kept her close, watching her, I was amazed. The way she talks, the way she smiles, the way she's drinking her wine. Girl in my arms, she drinks my mind. She passed my secret path to discover my passions. She's dancing in my view to entertain my vision. She's drinking wine. Λοιπόν, Δήμο, δεν με έχεις φέρει σε καμία δύσκολη θέση. Έχεις δηλαδή το μεγαλύτερο προβληματισμό μου είναι μη σε φέρω εγώ σε δύσκολη θέση. Αυτός είναι ο μεγαλύτερός μου προβληματισμός. Σε πέρασε το, ξεκουμπώσου. Ωραία, ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Αν καταφέρεις να με φέρεις σε δύσκολη θέση, μπορεί να κερδίσεις. Εντάξει. Το στοίχημα. Καταρχάς θέλω να σου εξηγήσω το εξής. Τι είναι η πίεση, έτσι, διότι ακούμε διαρκώς έχω πίεση και κοντεύει να τρελαθεί ο κόσμος. Ο ρόλος της καρδιάς είναι να στέλνει αίμα σε όλα τα αγγεία. Για να γίνει αυτό το πράγμα, η καρδιά χρειάζεται, μάλλον δίνει το 20% της δύναμης που χρειάζεται και το υπόλοιπο το κάνουν τα αγγεία με συσπάσεις. Λοιπόν, όταν λοιπόν τα αγγεία μου δεν τρέφονται σωστά, γιατί και αυτά είναι κυταρικά τυχώματα, είναι κύτταρα, λόγω έλλειψης τροφής αρχίζουν σιγά σιγά και σκληραίωνε και πάλι σε σώζει το ότι κάνεις άσκηση. Όταν όμως περάσουμε
τα 50, όλο και πιο δύσκολα μπορείς να ξανακερδίσεις αυτή την ελαστικότητα των κιτάρων. Οπότε, τι λένε γι' αυτό, λένε γιατί άσκηση και αερόβια άσκηση. Όταν κινούμε, κινούνται και τα αγγεία μου. Αρχίζω και κυκλοφορεί περισσότερο αίμα μέσα στο σώμα. Και αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να ξανακερδίσω την πίεση που υπάρχει, ασκείται μέσα στα τυχώματα. Αυτό είναι η πίεση. Αν λοιπόν το αγγείο μου μπορεί και κάνει αυτές τις εισπάσεις, μπορεί και δηλαδή, το αίμα. Η άθληση είναι το καλύτερο φάρμακο που, ναι, που έχεις διαπιστώσει, που παίρνω μέχρι αυτή τη στιγμή. Η άσκηση είναι το καλύτερο φάρμακο. Έτσι, αλλά είναι ταυτόχρονα και το ναρκωτικό σου να μπορείς να δουλεύεις όλες αυτές τις, ναι, ώρες χωρίς καμία σωστή υποδομή. Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Άρα λοιπόν, χρειάζεται σταδιακά να αρχίσουμε να δώσουμε μία. Το σώμα χρειάζεται πρωτεΐνες, λίπιδα, τάνθρακες, βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα. Αν δεν τα πάρει αυτά, τι κάνει? Αρχίζει σιγά σιγά και κλέβει αυτά τα θρεπτικά συστατικά μέσα από τα δικά του τα κύτταρα. Όταν εσύ θα γυρίσει το βράδυ, πες μου ένα. Τι έφαγες χθες το βράδυ? Ποιο ανθυγιεινό τρόφιμο έφαγες? Αν έφαγες, δεν είναι απαραίτητο. Έφαγα γλυκό. Έφαγες γλυκό, τι? Έφαγα ένα κομματάκι cheesecake και έφαγα και δύο μικρά με φιστίκι και φίλο σαν κατά ύφη. Σωροπιαστό τέλος πάντων. Ναι. Είχες την τύχη βέβαια λίγο να φας και κάτι που στοιχειοδός δίνει και κάποια θρεπτική αξία, αλλά γενικά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, τα λιπαρά, η ζάχαρη που έχει το γλυκό, για να μπορέσουν να μεταβολιστούν μέσα στον οργανισμό χρειάζονται θρεπτικά συστατικά. Από τη στιγμή που πιο πριν δεν έχεις φάει τη σαλάτα σου, δεν έχεις φάει την πρωτεΐνη σου, δεν έχεις φάει μια καλή πηγή υδατάνθρακα, αυτό έχει συνέπεια τα κύτταρα να δαπανίσουν θρεπτικά συστατικά προκειμένου να μεταβολήσουν αυτή την τροφή. Είτε να το κάνουν λίπος, είτε να αναπληρώσουν την ενέργεια της ημέρας. Σταδιακά όμως αυτό τι σημαίνει? Ότι ενώ έχω ένα υγιές κύτταρο που περιμένω να διχοτομηθεί για να μου δώσει δύο υγιή κύτταρα, είτε αυτό γίνει κυταρικό αγγείο, είτε γίνει καινούριο μυϊκό κύτταρο, αναγκάζεται το σώμα και αλλάζει τη μορφή του. Δηλαδή, ενώ έχω ένα υγιές κύτταρο που διχοτομείται και δίνει οδηγή, έχω ένα καχεκτικό που κάνει δύο καχεκτικά αντίγραφα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα που θα έρθουν τα αντισώματα και θα του πούνε πώς έλεγε η Άντζελα Δημητρίου, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Και τι θα του πει? Δεν σε αναγνωρίζω. Και αυτό έχει ως συνέπεια τελικά, λόγω της κακής διατροφής σήμερα στην Ελλάδα, εδώ είναι το κομμάτι της συνέντευξης που θα ήθελα να μου πας, 2 στους 3 ανθρώπους να παρουσιάζουν κάποιο αυτοάνωσο νόσημα ή κάποια περίεργη νόσο σε μια κακή αντιγραφή. Αρθρίτιδες, θηροειδίτιδες, κλίνης κατά πλάκας, διαβήτης, μεταβολικό σύνδρομο. Είναι όλα αυτά αποτελέσματα λόγω της κακής τρέψης που προσφέρουμε στο σώμα μας. Και όπως αυτό που κάνεις εσύ τελικά, τρως, αρπαχτά, ό,τι βρεις, χωρίς κανένα σχεδιασμό μέσα στην ημέρα, σταδιακά αδειάζει το σώμα σου από πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, με συνέπεια αυτό που είπαμε. Όταν έρθει η ώρα που θα χαλαρώσεις, το πρώτο πράγμα θα γίνει να αρρωστήσεις. Γιατί το σώμα δεν μπορεί να αντέξει άλλο αυτή την πίεση. Και επειδή είσαι από τους ανθρώπους που είσαι μάχημος, έτσι εγώ σαν ακροατή σου και τηλεθεατή σου και οπαδό σου, θα ήθελα για τουλάχιστον τα 30-40 χρόνια να υπάρχει σε αυτό το χώρο. Αλλά με αυτό το σενάριο ζωής που κάνεις και τον τρόπο ζωής, δεν θα υπάρχει. Στατιστικά, έτσι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι άνθρωποι που χειρίζονται τη ζωή τους όπως εσύ, ένα έφραγμα θα το πάθουν. Πω, με πληγώνεις, αλλά ναι, όποιος λέει αλήθεια πληγώνει. Έτσι. Ο γάμο του. Λοιπόν, diet coaching, φίλε μου Δήμο, και εγώ ξεκινάω από εδώ. Εγώ θα ήθελα εδώ που έρχεσαι, δεν θα σε ξανανοχλήσει άλλος μπανέας, 10 ώρα θα σου δώσει το περιθώριο να φας τουλάχιστον, ή αν θα πας γυμναστήριο ή πριν ή μετά το γυμναστήριο, οπωσδήποτε να έχεις μαζί σου κάποιο σάντουιτς με μαύρο ψωμί, να έχει γαλοπούλα, να έχει τυρί. Εδώ δόξα τω Θεώ έχετε και ένα καταπληκτικό κυλικείο. Μπορείς να πάρεις κάποιο σάντουιτς με αραβική πίτα, έχετε καταπληκτικές σαλάτες που έχω δει. Δηλαδή, ακόμα και δεν τάξεις στο σπίτι σου, έχετε την τύχη να ζείτε σε ένα χώρο όπου σας παρέχει και εξαιρετικά πράγματα. Έτσι, είμαι πολύ σαφής. Και εξαιρετικά πράγματα. Δηλαδή, το να πάρεις μαζί σου μία σαλάτα που να έχει κοτόπουλο, γαλοπούλα, τόνο, να έχει λίγα παξιμαδάκια και να τη φας μετά το γυμναστήριο, θα είναι εξαιρετικό. Επίσης, κατά τη διάρκεια της άσκησης, δεν ξέρω, πίνεις νερό? Προσπαθώ. Προσπαθείς. Παίρνω μεγάλα μπουκάλια, τα έχω. Ωραία. Το ιδανικό τώρα που πια θα κάνεις όταν θα πας στο γυμναστήριο θα είναι να πάρεις ένα μπουκαλάκι νερό και ένα κουτάκι χυμό, είτε θα τα αναμίξεις μαζί, διότι ο συνδυασμός μισό νερό, μισό χυμό θα σου δίνει την κατάλληλη ενέργεια που χρειάζονται εμείς ώστε να πιάσει τόπο η άσκησή σου, γιατί δεν πιάνει τόπο η άσκηση αυτή τη στιγμή. Και αφού τελειώσει αυτό και πιεις, ας πούμε, μισό λίτρο, μισό νερό, μισό χυμό, να έχεις κάτι να φας. Βασικό. Αυτό θα συμβεί πρακτικά πάνω κάτω γύρω στις 11 ή 12, θα έχουν τελειώσει αυτά. Τότε. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα,
Το επόμενο σενάριο που πρέπει να ξανατροφοδοτήσουμε τον οργανισμό με κάτι είναι 4 ώρα. Πάλι, μία πρωτεΐνη, μία ζωική τροφή, κάτι φρέσκο, κάποια σαλάτα, κάποιο παξιμάδι, κάποιο ψωμί ολικής άλεσης. Δηλαδή, 12 και 4 είναι τα βασικά μας γευματάκια, τα οποία πρέπει να έχουμε, ακόμα και αν τα φάμε στο πόδι. Όταν έρθει όμως η ώρα του βραδινού, 8, α, 12, είπες γυρίζεις. Ναι. Παναγία. Λοιπόν, κάθε 4 ώρες, λοιπόν, θα θυμάσαι ότι κάτι πρέπει να φας, το οποίο όμως να έχει τρία πράγματα. Πρωτεΐνη, δηλαδή μπορεί να είναι τυρί, να είναι άμυλο, να έχει, ξέρω εγώ, παξιμάδι, να έχει ψωμί ολικής άλεσης, να είναι αραβική πίτα. Και κάτι φρέσκο, μπορεί να είναι φρούτο ή λαχανικό. Βασικό, λοιπόν, όπως και στο βιβλίο που θα σου κάνω δώρο, το Thin Positive, έχει μέσα όλα τα βασικά γεύματα φτιαγμένα σε διάδες και τριάδες, όπου εκεί μπορείς να διαλέγεις κάθε φορά, ανάλογα το τι υπάρχει, και κάθε 4 ώρες τουλάχιστον να τρως. Και όταν έρθει η ώρα που θα γυρίσεις στο σπίτι, εκεί 12 ώρα για μένα γενικά είναι αργά να φάει κάποιος, διότι μετά τις 10 αρχίζει και πέφτει η ικανότητα του οργανισμού να μπορεί να χωνεύει τροφή. Που σημαίνει ότι αυτό κάποιες φορές. Μέχρι τις 9, 8-9 δηλαδή. Μέχρι τις 10 σου λέω εγώ το περιθώριο, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Mm. Στο εξωτερικό μέχρι τις 7 έχουν φάει οι άνθρωποι. Άρα, αν μπορείς μέχρι τις 10, ακόμα και αν βγεις έξω, σε μια συνάντηση, κάτι. Ναι, παιδιά, ναι. Αντί να πιούμε καφέ, πάμε κάπου που μπορώ να πάρω, ξέρω, ένα πιάτο με κοτόπουλο, με σολομό, με τόνο, που να έχει τη σαλάτα του και λίγο άμυλο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δεις ότι θα αρχίσεις να ξεκουράζεις καλύτερα, να πιάνει τόπο η άσκηση, να μπορέσει να ρίξεις τα επίπεδα της αδρεναλίνης και της κορτιζόλης, υπόψη ότι το πολύ στρες κάνει και χοληστερίνη, έτσι, είναι δεδομένο αυτό ότι υπάρχει. Άρα, τώρα μου έχω τσιμπήσει χοληστερίνη το τελευταίο. Ναι, σούπα, ζούμε μαζί, δεν το ξέρεις, έτσι, η σκέψη μου είναι μαζί σου αυτή τη στιγμή και μπαίνουμε στα παπούτσια σου. Άρα λοιπόν, θέλουμε αυτά τα τρία γευματάκια σε τριάδες, άντε τέσσερα μέσα στην ημέρα. Εγώ θα σου σύστηνα οπωσδήποτε να πάρεις μια καλή πολυβιταμίνη και μια βιταμίνη D3, γιατί η βιταμίνη D παράγεται μόνο στον ήλιο και εσύ δεν σε βλέπει ο ήλιος. Και η βιταμίνη D είναι πάρα πολύ βασική για το ανοσοποιητικό σύστημα, έτσι ώστε να ξεκουράσει περισσότερο και να μπορεί τελικά το μυαλό να είναι πιο διαυγή και να παράγει περισσότερα πράγματα. Να σε καλά. Έτσι. Λοιπόν, με πολύ αγάπη, Thin Positive. Τώρα έτσι όπως με παρακολουθείς, βλέπεις απέναντί σου έναν ασθενή που τα λαμβάνει υπόψη του ή δεν τα λαμβάνει αυτά που... Κοίταξε, οι ευφυείς άνθρωποι λαμβάνουν τα πάντα υπόψη τους. Εδώ υπάρχει το πρώτο πράγμα που λέει εδώ ο συγγραφέας. Ήρθες να μας τρελάνεις. Ήρθες να αποτρελάνεις τον τρελό. Λοιπόν, σου είπα, σε περιμένω πάρα πολύ καιρό, γιατί σε βλέπω, σε παρατηρώ, ξέρω από πολύ μακριά και πάρα πολλούς μήνες τι έχεις, και σήμερα έρθει η ευκαιρία να μπορέσω όλες, να σου δώσω τη βοήθειά μου. Ναι, μα όλες οι επισημάνσεις σου έπιασαν κέντρο. Το κακό, Δήμο, είναι ότι αυτά που λέω σε σένα το βιώνει το 90% της Ελλάδας. Και αν δεν υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι όπως εσύ φωτίζεις την δημοσιότητα, την ενημέρωση, να εξηγήσουν τον κόσμο τι γίνεται, έπρεπε να είμαστε ο επιούσιος λαός. Ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, έχουμε τα καλύτερα προϊόντα του κόσμου, αλλά δυστυχώς η ανοησία και η έλλειψη παιδείας από την πολιτεία δεν μας επιτρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, διότι δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Πάμε κουτσένοντας. Και ό,τι επιτεύγματα έχουμε πια ως Έλληνες, το κάνουμε κουτσένοντας. Δεν έχουμε το κομμάτι της υγείας, έχουμε το κομμάτι της νόησης, έχουμε το κομμάτι της ευφυΐας, έχουμε το κομμάτι της δημιουργίας και δεν έχουμε τη δύναμη να πάμε στο επόμενο βήμα. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο σου, λοιπόν, βλέπω έναν τυφλοσούρτη. Απλά μαθήματα διατροφής. Είναι, το έχω γράψει, έχω δώσει την ψυχή μου μέσα και από καρδιάς θα ήθελα να το μελετήσεις και σε επόμενη εκπομπή να δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει. Okay. Μέσα. Πρόκληση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Να είστε καλά. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a feeling that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night.
Listen to me, baby. Hear every word I say. No one can love you the way I do, 'cause they don't know how to love you my way. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away. Take these arms I'll never use, and just believe in what my lips have to say. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. My eyes light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Fever all through the night. Fever all through the night.